Έναν δωρεάν υπέρηχο μαστού είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσες γυναίκες παρευρέθηκαν χτες στον φιλόξενο χώρο της εταιρείας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού Στόχος Πρόληψη, σε ένα πάρτι που έγινε για την ενημέρωση και καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Επιβεβλημένες θεωρούνται πλέον οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού για όλες τις γυναίκες. Ο Οκτώβριος μάλιστα αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για προληπτικές εξετάσεις, καθώς είναι ο μήνας που έχει οριστεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης κατά της νόσου. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την πρόληψη, να φοβόμαστε να κάνουμε εξετάσεις. Να το δούμε σαν μια διασκέδαση. Γι' αυτό το έχουμε συνδυάσει. Οι μισές γυναίκες μέσα εξετάζονται και οι άλλες μισές είναι έξω και διασκεδάζουν. Κάθε χρόνο, από το 26-27 περίπου, η κάθε κοπέλα μία φορά το χρόνο κάνει το υπερηχογράφημα στο μαστό της. Εντάξει, η αγωνία υπάρχει. Είναι η πρώτη φορά που την κάνω. Αλλά είναι το περιβάλλον πολύ καλό εδώ. Είναι ευχάριστο το κλίμα, οπότε λίγο φεύγει η πολλή αγωνία. Και είναι και δωρεάν. Και είναι και δωρεάν, βέβαια. Αντιπροσωπεία της ομάδας του ΟΦΗ παρευρέθηκε στο πάρτι της εταιρείας, στηρίζοντας την προσπάθειά της να στείλει δυνατά το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Οι αξίες που έχουμε σαν άνθρωποι και σαν ομάδα να αναδείξουμε τέτοιες κινήσεις όπως είναι η σημερινή, και γι' αυτό στα δύο τελευταία παιχνίδια και με τον Πανιόνιο και στο επόμενο με την Ξάνθη θέλουμε να φωνάξουμε δυνατά και να έρθει κοντά και να γνωρίζει ο κόσμος για τον καρκίνο του μαστού και να έρθουν κοντά γυναίκες να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ουσιαστικά είναι μόνο 2 ευρώ το εισιτήριο και θα πάνε όλα τα χρήματα σε αυτό το σύλλογο. Θα γίνει άλλη μία μέρα, 23 Οκτωβρίου αν δεν κάνω λάθος. Είναι μία δεύτερη σειρά τέλος πάντων γυναικών που θα έρθουν και θα εξεταστούν τελείως δωρεάν από το στόχο. Το αισιόδοξο είναι ότι η καλύτερη ενημέρωση των τελευταίων χρόνων, η πρόληψη και κατά συνέπεια η έγκαιρη διάγνωση έχουν συμβάλει σύμφωνα με τους επιστήμονες στη μείωση των θανάτων από καρκίνο του μαστού.